Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 23 Μαρτίου, αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο, ξεκινώντας από το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες. Σόι και Αυλαβής επέστρεψαν πριν από λίγες ώρες στην Ελλάδα οι μαθητές από το Λύκειο Ραπτόπουλου Ευρυτανίας που έζησαν ώρες αγωνίας όταν υπήρξε το διπλό τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες. Με πτήση από το Σαρλερουά, καθώς το αεροδρόμιο των Βρυξελών είναι κλειστό λόγω των γεγονότων, επέστρεψαν στην Ελλάδα και βεβαίως έδωσαν τέλος στην αγωνία των φίλων και των συγγενών που ανησυχούσαν βεβαίως και ενημερώνοντας συνεχώς για την κατάστασή τους. Το πόδι τους στην Ελλάδα πάτησαν οι 17 μαθητές αλλά και οι συνοδοί τους από το Λύκειο του Ραπτόπουλου της Ευρυτανίας που έζησαν ώρες αγωνίας χθες το πρωί στην περιοχή των Βρυξελών κατά τη διάρκεια των τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων. Όπως εξήγησε η φιλόλογος καθηγήτρια κυρία Μπούτλα που συνόδευε την μαθητική αποστολή στις Βρυξέλλες, αρχικά υπήρχε μια μεγάλη αγωνία καθώς βρεθήκαμε εγκλωβισμένοι μέσα στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου. Όμως στη συνέχεια υπήρξε μεγάλη ασφάλεια και τα πράγματα ηρέμησαν μετά από αρκετές ώρες. Η συνοδός καθηγήτρια τόνισε ότι την ώρα των εκρήξεων οι μαθητές αλλά και ολόκληρη αποστολή δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αγωνία υπήρξε και στους υπόλοιπους καθηγητές στο Λύκειο Ραπτόπουλου Ευρυτανίας αλλά και στους γονείς των μαθητών, καθώς αρχικά δεν μπορούσαν να πληροφορηθούν τι ακριβώς συνέβη, αφού υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας με τα κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, οι μαθητές προσπαθούσαν από την πρώτη στιγμή με όποιο τρόπο μπορούσαν να στείλουν μηνύματα ότι είναι καλά στην υγεία τους και ότι είναι σε ασφαλή σημείο για να τους καθησυχάσουν. Σημειώνεται ότι το πλήρες πρόγραμμα των μαθητών αλλά και των συνοδών καθηγητών είχε ανατραπεί πλήρως, ενώ σήμερα πήρανε τον δρόμο της επιστροφής. Συνεχή επικοινωνία όμως με τους μαθητές αλλά και τους συνοδούς καθηγητές είχε και ο Περιφερειάρχης Θεράς Κώστας Μπακογιάννης που βρέθηκε στο Στρασβούργο συμμετέχοντας στο Κογκρέσο των Περιφερειαρχών. Μάλιστα, ο κ. Μπακογιάννης από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να καθησυχάσει και τους γονείς αλλά και τους καθηγητές εδώ στην Ελλάδα, έχοντας επικοινωνία με τους ίδιους τους μαθητές στις Βρυξέλλες. Είχα επικοινωνία την ώρα που επιβιβάζονταν στο αεροπλάνο με πτήση της Ryanair, αριθμός πτήσης FR1197 της 23 Μαρτίου από Σαρλερουά προς Αθήνα. Ήταν όλοι καλά και επιβιβάζονταν εκείνη την ώρα στο αεροπλάνο, μίλησε με τον συνοδό καθηγητή του, τον κύριο Αναστασιάδη Ιωάννη. Υπήρξε πράγματι μεγάλη αγωνία από όλους τους γονείς των μαθητών αλλά και τους συγγενείς των συνοδών εκπαιδευτικών που ήταν μαζί τους, που τους συνοδεύαν σε αυτή την ενημερωτική επίσκεψη που είχαν στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση. Ήταν μαζί τους όλοι, ήταν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου σε όλη αυτή την περιπέτεια που αντιμετώπισαν. Είχαν πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση. Και τέλος, αφού σήμερα δρομολογήθηκε, εφόσον δρομολογήθηκε η επιστροφή τους μέσω του αεροδρομίου του Σαρλερουά. Επιστροφή λοιπόν για τους μαθητές αλλά και από μαθητές από την Τίνο επίσης που βρέθηκαν στις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα να δούμε, καθώς υπάρχει σκληρή αλλά και λιγότερο σκληρή κριτική από ευρωβουλευτές για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν επαρθεί το τελευταίο διάστημα από τις αρχές των Βρυξελών, ενώ πολλοί τόνιζαν ότι υπάρχει πιθανότητα ενός χτυπήματος από τους τρομοκράτες. Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής, μιλώντας στην μεσημβρινή εκπομπή Τα Νέα του Καλλικράτη, τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει φιλοσοφία και στάση απέναντι στις χώρες της Μεσογείου. Προφανώς είναι χτύπημα στην καρδιά της Ευρώπης. Θυμίζω ότι εκτός από την έδρα των ευρωπαϊκών θεσμών, άλλωστε το δεύτερο χτύπημα στο μετρό έγινε στο σταθμό που είναι μεταξύ των κεντρικών κτηρίων της Ευρωπαϊκής Κομισιόν, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά επίσης Βρυξέλλες είναι και έδρα του ΝΑΤΟ και άλλων τέτοιων διεθνών οργανισμών. Και όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία αυτά που με πολλές αντιφάσεις και ανακολουθίες, σε πάση περιπτώσει, όσον αφορά τους δράστες, από ό,τι φαίνεται είναι από την κατηγορία των μεταναστών δεύτερης, τρίτης γενιάς που μένουν στο Βέλγιο, που μέναν στο Παρίσι. Άλλωστε και οι πρωταγωνιστές του τρομοκρατικού του Παρισιού. Επομένως, δεν είναι ανησυχητικό όμως αυτό, κύριε Χουντή, και αυτό δεν είναι ανησυχητικό σε μια εξελισσόμενη ροή των πραγμάτων. Αλλά δείχνει και το ότι πρέπει, αν θες να την αντιμετωπίσεις πέρα από
από τα απαραίτητα, θα έλεγα, εν πάση περιπτώσει αστυνομικά μέτρα, δεν μπορείς να πας με αυτή τη λογική που κινεί το, μέχρι τα τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αρχές των κρατών, με την έννοια ότι το πρόβλημα κυρίως προκύπτει από εισβολή, είσοδο μεταναστών, προσφύγων από τη Συρία στην προκειμένη περίπτωση, παλαιότερα και από αλλού, αλλά πρέπει να δούμε και το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς καταφέρνει να συγκεντρώσει και να διαμορφώσει τόση οργή σε αυτό τον κόσμο, σε νέους ανθρώπους που είναι διατεθειμένοι και τη ζωή τους να θυσιάσουν αρκεί να σκοτώσουν και να σπείρουν. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό, γιατί βεβαίως θεωρείται ένα εφάμιλο, επιτρέψτε μου, χτύπημα με την 11η Σεπτεμβρίου και αν αλλάζουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη από εδώ και πέρα, κύριε Χουντή. Δεν ξέρω τι εννοείται συσχετισμούς. Αυτό που επιβάλλεται να αλλάξει η αντιμετώπιση αυτών του φαινομένου, ναι, από τη ρίζα του, από τις αιτίες, και προφανώς οι αιτίες είναι και οι στρατιωτικές επεμβάσεις και άλλες πολιτικές επεμβάσεις ευρωπαϊκών δυνάμεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέλυσαν κράτη αυταρχικά μεν, που διατηρούσαν όμως μια σταθερότητα, και εννοώ και τη Λιβύη, το Ιράκ παλαιότερα και την Συρία στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και ταυτόχρονα σε αυτή την πολιτική, στο όνομα θα έλεγε κανείς του ανταγωνισμού και της οικονομικής, ας το πούμε, ανάκαμψης, που δημιουργεί κοινωνικό περιθώριο και πολιτικές διακρίσεις σε, ιδιαίτερα σε τέτοιους πληθυσμούς. Είναι γνωστά τα γκέτο όπου φιλοξενούν ή δημιουργούν θερμοκήπια. Ποια είναι η αντιπρόταση, κύριε Χουντή? Η αντιπρόταση ποια μπορεί να είναι και από την δικιά σας πλευρά? Η πρώτη λογική είναι να αλλάξει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εξωτερική πολιτική και ο ρόλος των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο αφορά τις διεθνείς διενέξεις και τις εστίες έντασης, επιδιώκοντας φιλιρηνικές πολιτικές λύσεις, και το δεύτερο, να υπάρξει ελευθερία, δημοκρατία, κατοχύρωση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ισότιμη μεταχείριση των κατοίκων, υπογραμμίζω των κατοίκων, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο αφορά τα κοινωνικά, τα εργασιακά και τα δικαιώματα της δημοκρατίας. Θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα του προσφυγικού αλλά και της τρομοκρατίας από πολλές απόψεις. Θα καλησπερίσω τηλεφωνικά τον κύριο Καπερνάρο, γνωστό και για την πολιτική του δράση, ο πρόεδρος από τις Ρίζες. Καλησπέρα, κύριε Καπερνάρο, από τη Λαμία. Καλησπέρα σας και στους καλούς τηλεθεατές μας. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Είστε αρκετά έμπειρος. Διαβάζετε, βλέπετε και εσείς τις εξελίξεις, κύριε Καπερνάρου. Υπάρχει η ρίζα του κακού. Μπορούμε να την ερμηνεύσουμε έτσι τουλάχιστον στις δύο πρώτες ημέρες? Η ρίζα του κακού είναι γνωστή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η τρομοκρατία, και το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν τα κράτη, τα κράτη που σέβονται τον εαυτό τους, να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία. Και επειδή άκουσα προηγουμένως τον κύριο που μιλούσε, επειδή δεν έχω εικόνα. Ήταν ο κύριος Χουντής, ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, κύριε Καπερνάρου. Ο κύριος Χουντής, ο οποίος είναι ένας καλός άνθρωπος, πρέπει να μάθει να μην λέει μόνο προσφυγικό και τρομοκρατία, είναι μεταναστευτικό και τρομοκρατία. Και συνδέονται απόλυτα. Άλλο το προσφυγικό, άλλο το μεταναστευτικό. Θέλετε να το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, κύριε Καπερνάρο? Ορίστε. Θέλετε να το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό που είπατε? Βεβαίως, διότι υποστηρίζονται από τη συνθήκη της Γενέβης. Οι δε μετανάστες είναι οι παράνομοι μετανάστες, οι νόμιμοι μετανάστες και οι λαθρομετανάστες. Ο πρόσφυγας είναι πρόσφυγας. Ο πρόσφυγας περνάει απέναντι στην Τουρκία και έχει δικαίωμα επιλογής της χώρας από λήξεως. Μπαίνει στο αεροπλάνο, έχει τα νομιμοποιητικά έγγραφα και πάει στον προορισμό του. Έτσι λέει η συνθήκη. Από εκεί και ύστερα είναι οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι λαθρέως, παρανόμως, είναι σε μια χώρα απρόσκλητη, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, γιατί έτσι γουστάρουν. Και διότι οι μεν πρόσφυγες φεύγουν διότι απειλείται τη ζωή τους, οι δε μετανάστες φεύγουν και πάνε κάπου για να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Γι' αυτό και ο μετανάστης, λοιπόν, όπου πάει για να καλυτερέψει τη ζωή του, πρέπει να έχει νομιμοποιητικά έγγραφα. Όπως ακριβώς είχαν οι οικονομικοί μετανάστες, οι μετανάστες που ήρθαν και δούλεψαν για ένα χρονικό διάστημα στα Ολυμπιακά έργα και στο αεροδρόμιο Βενιζέλος. Όταν έληξε η χρονική τους διάρκεια, έφυγαν και επέστρεψαν στις πατρίδες τους, διότι είχαν έρθει και επέστρεψαν με διακρατικές συμφωνίες. Κύριε Καπερνάρο, θέλω να μου πείτε αν συνδέεται το προσφυγικό με την τρομοκρατία, αν μπορούν να υπάρξουν συνδετικοί κρίκοι σε όλο αυτό ή είναι κάτι περισσότερο. Ακούστε,
Αυτά τα περιμέναμε. Αυτή τη στιγμή για ένα απορώ. Πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη, η οποία βεβαίως αποκαλύφθηκε ότι είναι ένας τενεκές άδειος, πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να κάνει εμπάργκο, οικονομικό εμπάργκο στη Ρωσία για την Κρυμαία και να μην κάνει εμπάργκο τώρα στην Τουρκία για αυτά που κάνει η Τουρκία, η οποία βομβαρδίζει τη Συρία, προκαλεί τα γεγονότα αυτά, δημιουργεί και παράγει προσφυγιά και πρόσφυγες, τους παίρνει πάνε αυτή στη συνέχεια στην Τουρκία, αφού τους διαλύει τη χώρα, τους στέλνει στην Ευρώπη δια της Ελλάδος. Η Ευρώπη μη ούσα έτοιμη ή αλληλέγγυος ή όπως θέλετε εσείς, ναι, σηκώνει φράχτες. Τι κάνουμε εμείς εδώ απροετοίμαστοι, ακούμε την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου να λέει και να εκφράζει σε ιταλική εφημερίδα την υπερηφάνεια της, διότι λέει είμαστε υπερήφανοι για τις πολιτικές που ακολουθήσαμε. Και λέμε τώρα, είναι δυνατόν ποτέ αυτή η χώρα με τέτοιους κινδύνους να έχει τέτοια προετοιμασία υποδοχής αυτών των ανθρώπων, όπου επαναλαμβάνω έχει τεράστια διαφορά ο πρόσφυγας από το μετανάστη. Κατανοητό, κύριε Καπενάρο. Όταν στη Γαλλία, ναι, και όταν στα συμβάντα της Γαλλίας, οι δύο από αυτούς είχαν περάσει από τη Λέρο το καλοκαίρι. Το θυμόμαστε πολύ καλά. Κύριε Καπερνάρο, ξέρω ότι είναι πολύτιμος και ο δικός σας ο χρόνος. Οι επιπτώσεις υπάρξουν, θα υπάρξουν για την Ελλάδα, εκτιμάτε, πέρα από αυτό το πλέγμα που μας αναλύσατε? Η Ελλάδα πρέπει να κηρύξει τις προϋποθέσεις για την προστασία και ό,τι προβλέπεται από τον νόμο που διέπει την εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε πόλεμο. Εάν δεν το έχουν καταλάβει ορισμένοι λύθοι, να το καταλάβουν από κάποιους οι οποίοι θα τους κουνήσουν το κεφάλι για να πέσει το δίφραγκο. Είμαστε σε κατάσταση πολέμου. Αυτή τη στιγμή ο Νταβούτογλου γράφει στα παλιά του τα παπούτσια την προημερών υπογραφή σε συνθήκη. Και το πιο σπουδαίο και επικίνδυνο, ξέρετε ποιο είναι, ότι μέσα σε αυτή τη συμφωνία προβλέπεται, δηλαδή υπάρχει ρητή αναφορά ότι οι μετακαταστάσεις προσφύγων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Τουρκία θα γίνονται σε εθελοντικό πλαίσιο, εάν θέλουν οι χώρες της Ευρώπης. Σωστά. Μετά από το χτεσινό χτύπημα, ποιος είναι σίγουρος πόσες θα θέλουν και πόσους από τους πρόσφυγες θα θέλουν? Μάλιστα. Κύριε Καπερνάρου, σας ευχαριστώ για τις πολύτιμες προσεγγίσεις του ζητήματος. Να είστε καλά. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Σας ευχαριστώ πολύ. Παραμένουμε εμείς σε αυτό το θέμα. Επιχειρούμε να το προσεγγίσουμε από πολλές απόψεις και με προσοχή, γιατί είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και ευαίσθητο. Θα καλησπερίσω στο σημείο αυτό, στο κεντρικό δελτίο, ζωντανά φιλοξενώ τον συντονιστή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ομού Φθιότιδας, τον κύριο Κολοκυθά. Καλησπέρα, κύριε Κολοκυθά. Καλησπέρα σε εσάς και στη Λεωφόρο. Και τον κύριο Σαγιά, επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού Πορτοκαλί Σύγχρονη Πόλη. Καλησπέρα, κύριε Σαγιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ. Θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις, γιατί είναι ένα κρίσιμο, ξαναλέω, θέμα. Κύριε Κολοκυθά, υπάρχει ερμηνεία για αυτό που ζήσαμε και ζούμε στις Βρυξέλλες. Πολλοί στάζουν δηλητήριο και χολή ακόμα και για την χώρα μας. Να μην πω σε περαιτέρω ανάλυση, τα ξέρετε, σας ακούω. Καταρχήν θα διαφωνήσω σχεδόν με το σύνολο αυτών που είπε ο κύριος Καπερνάρος. Δεν μπορεί να συνδεθεί το προσφυγικό, το λαθρομεταναστευτικό, όπως και να θέλει να το ονοματίσει, με την τρομοκρατία. Και αυτό αποδεικνύεται κιόλας ότι οι τρομοκράτες είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς κάτοικοι της Γαλλίας, του Βελγίου και δεν χωρών είναι και τέτοιων. Δεν είναι βέβαια. Όχι βέβαια, αλλά θέλουμε να τα ξεχωρίσουμε. Δεν μπορούμε να συνδυάσουμε το Ισλάμ με την τρομοκρατία. Όπως δεν μπορούμε να συνδυάσουμε και τις άλλες. Όλο αυτό. Φυσικά και το αποσυνδέουμε. Αυτό το οποίο παρατηρείται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή είναι ένας πόλεμος μεταξύ δογμάτων μουσουλμανικών, τα οποία έχουν θύματα ανθρώπους, όπως εμείς είχαμε το 1200 μεταξύ καθολικών και ορθοδόξων. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι τρέχουν από κάπου να γλιτώσουν. Βέβαια, δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μέσα σε όλο αυτό το όγκο διελεύσεων, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία έχουν σκοπούς να βλάψουν την Ευρώπη. Όχι όμως την Ελλάδα. Για ποιο λόγο όχι την Ελλάδα? Γιατί έχουμε δει και στο παρελθόν υπήρχε τρομοκρατία. Θα θυμίσω τις τρομοκρατικές ενέργειες στους Ολυμπιακούς του Μονάχου, του Λόκερμπι της Σκωτίας, τότε που πάλι οι Άραβες επιτίθονταν σε ευρωπαϊκό έδαφος, ναι, επιτίθονταν
κυρίως αυτούς που τους προξενούσαν διάφορες διαμάχες. Άρα εσωτερικές. Το κίνημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης της Ελλάδος είναι ουσιαστικά μια σπίδα προστασίας, αυτό μου λέτε, κύριε Κολοκυθά. Εγώ θεωρώ ότι ναι, και από πλευράς τακτικής έτσι θα πρέπει να λειτουργήσουμε, γιατί ας πούμε αν αυτόν τον κόσμο όλο τον φυλακίζαμε, να το πούμε έτσι, ένα κλειστό κέντρο. Για να δώσω το λόγο στον κύριο Σαγιά, ναι, να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη μου μόνο. Ναι. Αυτή την οργή που έχουν, γιατί δεν τους αφήνουν οι Σκοπιανοί να περάσουν, για παράδειγμα, θα την ξεσπούσαν σε εμάς, γιατί θα θεωρούσαν ότι εμείς τους εμποδίζουμε. Εμείς δεν τους εμποδίζουμε. Βέβαια, αυτό που γίνεται στην Ιδωμένη, για παράδειγμα, ή στον Πειραιά, είναι και αυτό μέσα στις και αυτό θα προθέσεις. Πρέπει να τακτοποιηθεί όμως, κύριε Κολοκυθά. Ναι, γιατί όμως, για ποιο λόγο δεν τους περιποιούμαστε αναλόγως έτσι όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα, στην Ιδωμένη έχουν ανακατευθεί οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η χώρα έχει κάνει δομές. Αποχωρούν όμως και. Δεν πάνε. Ναι, καλώς κάνουν και αποχωρούν. Και γιατί, γιατροί χωρίς σύνορα. Γιατί φεύγουν. Βλέπουν ότι δεν έχουν αποτέλεσμα. Δεν μπορούν να παράξουν έργο με τις πλάτες του κράτους και να πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω ένα πρώτο σχόλιο και από τον κύριο Σαγιά. Σας ακούω. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα σχέδιο. Ένα ξεκάθαρο σχέδιο. Το οποίο οδηγεί σε αφελληνισμό εις ό,τι αφορά τη χώρα μας και σε απορθοδοξοποίηση σε δεύτερη φάση. Επιπλέον, οδηγεί σε απεθνοποίηση την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αποχριστιανισμό. Περαιτέρω, οδηγούμαστε σε επικισμό της χώρας και άλλων εθνών και συγχρόνως σε συγκυριαρχία στα ελληνικά χωρικά ύδατα και όχι μόνο. Θεωρώ ότι υπάρχει μείωση της εθνικής κυριαρχίας και αυτό είναι μείζον. Επιπλέον, εκτιμώ ότι υπάρχει ένα απρόσωπο εντός εισαγωγικών διευθυντήριο παγκοσμιοποιητών, το οποίο έχει σημεία αναφοράς και εργαλεία κυβερνήσεις τόσο λεγόμενες νεοφιλελεύθερες όσο και σοσιαλδημοκρατικές και κομμουνιστικές διεθνιστικές. Συνεπώς, εδώ βλέπουμε να υλοποιούνται κάποια σχέδια και μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορώ περαιτέρω να κάνω ένα σχόλιο για αυτά που εισαγωγικώς είπατε και να πω πως η Ελλάδα και η Ευρώπη βρίσκονται σε έναν ακήρυχτο πόλεμο που προσώρας θριαλίδα του είναι η τρομοκρατία. Είναι η τρομοκρατία η οποία εξελίσσεται με ανταρτοπόλεμο. Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό όπως έλεγαν τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, αλλά αντιθέτως είναι πολλά τα περιστατικά. Τόσο από ανθρώπους οι οποίοι όντως υπήρξαν, όπως είπε ο εκλεκτός συνομιλητής μου, στην Ευρώπη παλαιόθεν, και αυτό σημαίνει ότι δεν ενσωματώνονται. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε πολυπολιτισμός. Εν τέλει, τι ανάγκη έχει η Ελλάδα με τους γίγαντες Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Πυθαγόρα, Ιπποκράτη από αυτόν τον πολυπολιτισμό? Δεν το έχω κατανοήσει ποτέ και είναι ένα μήνυμα προς τα αθηναϊκά μέσα ενημερώσεως. Και επιπλέον θέλω να πω ότι οι αιτίες των πολέμων που πολλοί λένε ότι πρέπει να τις ψάξουμε είναι τόσο ο οικονομίστικος τρόπος αντίληψης των νεοφιλελευθέρων δυτικών, οι οποίοι πάνω στα συντρίμμια χτίζουν, αλλά και ο Ισλαμικός ιμπεριαλισμός. Ξεκάθαρα. Ισλαμικός, επιτρέψτε μου, γιατί πρέπει μία φράση ακόμη. Διότι το ιερό τους βιβλίο, το Κοράνιο, σε πάρα πολλά σημεία δικαιώνει την επιθετικότητα η οποία τους δίνει με τα θανάτιο ζωή καλή. Για προσέξτε τι έχουμε εδώ αυτό το σχόλιο και να σταματήσω σε αυτό το σημείο. Ναι. Μια ορθοδοξία η οποία με αγάπη βλέπει τα πράγματα και λέει μην σκοτώνετε, σωστά, έτσι πρέπει, και ένα Ισλάμ το οποίο επιτίθεται και λέει εάν σκοτώσεις απίστους πας στο δικό τους παράδεισο. Και τι άλλο έχουμε? Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είναι σκληρά και απαράδεκτα διεθνιστική και λέει με ένα νομικό σύστημα πεπαλαιωμένο όπου αναγνωρίζει άλλα πράγματα και απ' την άλλη αλόκοτα καθεστώτα τριτοκοσμικών χωρών τα οποία επιβάλλονται εκεί που πάνε. Είναι θρησκευτικός πόλεμος αυτό, μου λέτε, κύριε Σαγιά? Είναι και θρησκευτικός πόλεμος και πολιτικός πόλεμος και οικονομικός πόλεμος σε ένα πλαίσιο αντικατάστασης των πληθυσμών για την παγκόσμια ανέταξη. Δεν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι στο διεθνισμό της Ευρώπης, και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κολοκυθά, μας αγκαλιάσουν όπως τους αγκαλιάζουμε και εμείς, κύριε Σαγιά? Είδατε τις αγκαλιές τόσο χθες στις Βρυξέλλες όσο προχθές στο Παρίσι και εύχομαι όχι αύριο στην Ελλάδα. Συνεπώς βλέπουμε ότι υπάρχουν ταλέποροι άνθρωποι, πραγματικά φουκαράδες, οι οποίοι γίνονται η αιχμή του δόρατος του Ισλάμ προς την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Πίσω από εκεί καταλαβαίνουμε ακριβώς τα συμφέροντα, καταλαβαίνουμε την απεθνοποίηση και λέω τόσο απλά στους τηλεθεατές. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στον κόσμο, οι οποίοι θέλουμε να ζούμε
με τα ήθη, τα έθιμά μας, τις παραδόσεις μας, και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα θέλουν όλα ενιαία. Ένα παγκόσμιο χυλό. Δεν θα σκοτωθούμε γι' αυτό. Όμως διαφωνούμε ξεκάθαρα. Κύριε Κολοκυθά, η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, για να το πάω και σε πολιτικό πεδίο, πέρα από τα διεθνή έτσι, πολιτικά φόρα που συζητούνται διάφορα, είναι αν έχει ευθύνες, γιατί το ξαναλέω, πολλοί λένε ότι η Ελλάδα είναι ένας προθάλαμος εισόδου, προφανώς όχι όλων, αλλά όπως είπατε και εσείς, κάποιων κακοποιών στοιχείων. Εδώ αναφέρθηκε και ο κύριος Καπενάρος στην ηλιοθεραπεία της κυρίας Στασίας. Ότι υπήρξαν, από μεμονωμένα στελέχη της κυβέρνησης κατ' εμέ. Θα μπορούσε να το ελέγξει καλύτερα η συγκυβέρνηση. Και ξέρω ότι είναι ευαίσθητος και ο πρόεδρός σας, ο Πάνος ο Καμένος, σε τέτοια θέματα, εθνικά και θέματα. Έχουμε εκφραστεί και έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή την κατάσταση. Αλλά θέλω εδώ να σημειώσω ότι ναι, διήλθαν μέσα από τη χώρα 930.000 από τον Αύγουστο μέχρι τώρα πρόσφυγες μετανάστες και εγκλωβιστήκαν 50.000 με βάση την λιγότερο από 50.000 στη σημερινή ανακοίνωση, το οποίο αποτελεί το μισό τα 100, να το πάμε πληθυσμιακά, του πληθυσμού της χώρας. Δηλαδή δεν απεθνικοποιήθηκε η Ελλάδα το 91 με 1 εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες όταν ήρθαν από το Ανατολικό Μπλοκ, και αποεθνικοποιείται. Θα παρατηρήσατε στις Βρυξέλλες ότι φύγανε οι κάτοικοι των Βρυξελών προς τα έξω με δύο βόμβες. Δηλαδή αυτοί που δέχονται έχουν εισποδοθεί ολόκληρες πόλεις, πρέπει ντε και καλά να καθίσουν εκεί. Έπειτα, οι πολιτικές ευθύνες που υπονοήσατε που μπορεί να έχει αυτή η κυβέρνηση. Όταν έχεις μια τεράστια ακτογραμμή, 14.000 χιλιόμετρα είναι η ακτογραμμή των νησιών, λογικό είναι ότι όταν έρχεται μια βάρκα από απέναντι δεν μπορείς να τη βυθίσεις. Δεν μπορείς να τους κρατήσεις όμως και στα νησιά. Οπότε τι θα κάνεις, θα τους διώξεις. Κατηγορηθήκαμε ότι δεν δημιουργήσαμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ελέγχου το καλοκαίρι. Σωστό. Γιατί δεν μπορούσαμε να τους κρατάμε εδώ πέρα. Θέλαμε να τους δίνουμε το χαρτί που μας έδινε το δικαίωμα η συνθήκη Σέγγεν για να φύγουνε. Παίρνουν εύκολα χαρτιά, κύριε Κολοκυθά, ναι, από την Ελλάδα, γι' αυτό έρχονται. Εάν δηλαδή δεν τα δίναμε τα χαρτιά, θα τους είχαμε εδώ πέρα. Τότε θα είχαμε ευθύνη. Τότε θα είχαμε ευθύνη. Γιατί θα έπρεπε, η Τουρκία δεν τους δέχεται πίσω. Οπότε πού θα μένανε? Υπάρχει ένα εκατομμύριο κόσμος. Η Τουρκία πάντως δεν έχει πόλεμο, κύριε Κολοκυθά. Έτσι θα μπορούσε να μείνει στην Τουρκία. Η Τουρκία δημιουργεί πολέμους. Αυτό το οποίο πρέπει όμως αυτό να καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι μόνο επί του συνόλου μπορεί να βρεθεί μια λύση. Με το να κλείνουν σύνορα, αυτό το που θα κάνουν είναι να εγκλωβίζουν, όπως είπε πολύ εύστοχα κάποιος σήμερα, τους τρομοκράτες μέσα. Η λύση είναι συνολική, ούτε με φράχτες. Θεωρώ σκόπιμο ότι πρέπει να πιεστεί η Τουρκία, να μην αφήνει, γιατί δεν θεωρώ ότι περνάνε κάτω από τη μύτη τους και δεν παίρνουν χαμπάρι οι Τούρκοι. Προφανώς, αλλά εδώ είμαστε ξεκάθαροι. Δοκιμάσαμε το ΝΑΤΟ, δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από την αποτελεσματικότητα, και αυτό σήμερα το έθεσε και ο Πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες. Ναι. Κύριε Σαγιά, πριν πείτε οτιδήποτε, υπάρχει περίπτωση, εγώ λέω θα μείνουν και 200.000 πρόσφυγες. Να ρωτήσω και εγώ πώς είναι στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω, και λέω εγώ νομίζω, γιατί δεν μπορείς μου είναι να ρωτάω, έτσι κύριε Πολύ Σαγιά. Καλά κάνετε, και εμένα δική μου δουλειά πόσο είναι να καταλυκνύω πράγματα. Πόσο θα ελληνικός πληθυσμός, θέλω να πω. Πάρα δηλαδή πολύ, ακραία πολύ, γιατί έχουμε εκατομμύρια στην Ελλάδα. Η Βουλή των Ελλήνων με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν τα κατάφερε να απαντήσει στην Βουλή των Ελλήνων πόσοι ήταν μέχρι τότε οι άνθρωποι που βρίσκονται στην Ελλάδα. Ας μην μιλήσουμε για τις ροές προσφυγικές τώρα ή τις μεταναστευτικές ή τις λαθρομεταναστευτικές. Το σύνολο των ανθρώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα δεν το ξέρει κανείς, γιατί δεν μπορούν να το απαντήσουν στη Βουλή των Ελλήνων. Καταλαβαίνετε σε τι πατρίδα ζούμε. Δεύτερον, έλεγε ο μεγάλος Περικλής Γιαννόπουλος, πέθανε το 1910 για να τον μπερδέψουν κάποιοι. Ελληνική φυλή, τι φωνάζεις? Μπήκαν κλέφτες στο μαντρί σου? Άμα σου βαστάει, μπαδιώχτους. Είναι διάτριτα τα σύνορά μας. Είναι άτοπο αυτό που είχε πει ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν μπορούν να φυλαχτούν τα θαλάσσια σύνορα. Διαφωνούμε 100% και στρατηγοί της Ελλάδας έκαναν. Θα βυθίζανε τις βάρκες, δηλαδή. Πάμε τώρα σε αυτό το πλάνο. Διπρονοήν, ου μετανοήν, πρώτον. Δεύτερον, τι έκαναν, να σας πω εγώ και να μην το κρίνω. Να βάλω μία είδηση για καλόπιστους τηλεθεατές και για τους συνσυζητητές μου. Μέχρι πριν από λίγο, κυρίως οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ομιλούσαν για ανοιχτά σύνορα. Προχθές ή χθες το Blue Star ήρθε από την Μυτιλίνη, όπου τους πέρασαν χειροπέδες.
Για να δούμε αυτή την αντίφαση. Δεν λέω καλός ή κακός. Προσέξτε το. Αυτό είναι δουλειά να τα απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός και ο πρωθυπουργός. Χειροπέδες, 150 άτομα σε κλειστό χώρο και κινούνται διαδικασίες απελάσεως. Δηλαδή αυτό που έλεγα εγώ πριν ένα μήνα και ήμουν ο κακός, το κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Ποιος είχε δίκιο, ποιος είχε άδικο. Για να το προσέξουμε αυτό. Επιπλέον, μιλούμε για ακραίες φωνές. Ακραίες φωνές για μένα είναι οι φωνές των εθνομηδενιστών. Αυτοί οι απίστευτοι τύποι που βρίσκονται στην πατρίδα μας και έχουν κάποιες συνιστώσεις για να εκφράζονται στη Βουλή, ευτυχώς όχι όλοι, τι λένε, μυθικά πράγματα. Είναι αυτοί που προχθές είχε μια πορεία αναρχικών ορουβίκονας, βγάλαν όπλα στο κέντρο της Αθήνας, όπλα αγαπητοί τηλεθεατές, και τα υποστήριξαν. Τι άλλο είπαν αυτοί. Μακεδονία, ποια Μακεδονία, όπου Μακεδονία εκεί η Ελλάδα, ό,τι θα λέγεται Μακεδονία θα είναι ελληνικό, τα Σκόπια θα είναι ελληνική επαρχία. Έτσι, τόσο ξεκάθαρα. Τέτοιες κουβέντες θέλουμε. Δεν έχει χαθεί το παιχνίδι στο θέμα της ονομασίας. Δεν έχει χαθεί, επιτρέψτε μου τίποτα, 93 χώρες με εγκληματική αμέλεια και ευθύνη προηγουμένων κυβερνήσεων έχει κάνει αυτό το λάθος. Και 100 τόσες δεν το έχουν αναγνωρίσει. Οι δου πεδίων δόξης λαμπρό, κράτος όπως η Τουβαλού. Με 10.000 κατοίκους, έρχεται και αναγνωρίζει, αλλά είναι κράτος. Πού είναι η δική μας ακριβοπληρωμένη? Συνεπώς, για να επιστρέψω στο προηγούμενο και να καταδείξω ένα από τα πολλά, τον ψευτοανθρωπισμό κάποιων. Λοιπόν, αυτοί που λένε να φύγουν οι άνθρωποι από τις χώρες τους και να έρθουν μέσω Ελλάδος, είναι ηθική αυτουργή για αυτούς που πνίγονται. Και είναι και ηθική αυτουργή για αυτούς που σκοτώθηκαν στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Και ακούστε και τούτο και σταματώ εδώ. Λέτε, ηθική αυτουργή είναι. Είναι ηθική αυτουργή αυτή που τους πνίγουν και να εξηγήσω γιατί και θα δείτε το επιχείρημα. Το μεταφράζουμε Να μην χαθεί το επιχείρημα, γιατί είναι σημαντικό να το τεκμηριώσω. Έχουμε χιλιάδες σκηνές κλιματιζόμενες στη Μέκα, όπου πάνε και προσεύχονται. Περίπου 3 εκατομμύρια χωράνε. 3 εκατομμύρια άνθρωποι χωράνε στη Μέκα σε σκηνές που έχουν. Τι τους πιάνει να στείλουν λεφτά για 200 τζαμιά στην Ευρώπη? Λοιπόν, 3 εκατομμύρια χωράνε εκεί και τα στέλνουν εδώ. Δεν φαίνεται το σχέδιο που είπα στην αρχή? Εδώ, τι άλλο να κάνουμε? Εδώ θα σημειώσω. Ναι, θα έχουμε 2,5 λεπτά. Ναι, εδώ θα σημειώσω για μόνο για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ναι. Η Σαουδική Αραβία που ανέφερε ο αξιότιμος κύριος Αγιάς. Κύριε Κολοκυθά, δεν τους θέλουν ομόθρησκοι τους, εγώ. Δεν είναι ομόθρησκοι, ξαναεπαναλαμβάνω. Η Σαουδική Αραβία έχει άλλο δόγμα, πιο ακραίο, με αποκεφαλισμούς. Κοντά σε αυτό περισσότερο κοντά πάντως σε σχέση με τον χριστιανισμό. Όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Είναι σαν να λέμε ότι οι Ορθόδοξοι το 1204 που ελώθηκε την πρώτη φορά η Κωνσταντινούπολη ήταν πιο κοντά στους καθολικούς. Δεν έχει καμία λοιπόν, σχέση. Πείτε αυτό που θέλετε για να πάω στην αποφώνηση να ακούσω από μία κουβέντα. Κύριε λοιπόν, Κολοκυθά, αυτό είναι το οποίο πολύπλοκο το ζήτημα. Είναι πολύπλοκο και η χώρα. Και εσείς είπατε ότι θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες που θα τους σεβαστούν όλοι. Φυσικά. Αλλά και η Τουρκία χώρα, πάνω απ' όλα. Η χώρα, για να περάσουμε στο καθαρά δικό μας θέμα, ναι. Γιατί η Τουρκία κάνει τη δουλειά της και εμείς κάπου μπορεί να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί, ισορροπούμε αυτή τη στιγμή στον ανθρωπισμό, στην εθνική ασφάλεια, αλλά και την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται, οι μετανάστες, όπως και να τους ονοματίσουμε, πρέπει να καταλάβουν ότι είναι φιλοξενούμενοι εδώ πέρα σε καταφύγιο, δηλαδή με τα απαραίτητα. Δεν είμαστε πεντάστερο ξενοδοχείο. Γι' αυτό θα πρέπει να φύγουν. Μάλιστα. Κύριε Σαγιά, για να πάω σε διαφημίσεις, κλείνω με εσάς. Θα επιμείνω λίγο, διότι ορθώς κάνουν κάποιοι συνέλληνες και αγκαλιάζουν τον ταλαιπωρημένο πρόσφυγα που καλύπτεται από διεθνείς συνθήκες. Όμως είπαμε και ακούστηκε από όλους, άλλο πρόσφυγας, άλλο μετανάστης, άλλο λαθρέα εισβολή, λαθρομετανάστης. Και να αφήσουν αυτά που λένε δεν υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι. Βεβαίως δεν υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Λαθροϊλοτόμος, λαθρέμπορας, λαθρεπιβάτης, λαθρομετανάστης. Και κάτι ακόμη να πούμε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά, δεν είδαμε τα γυναικεία κινήματα να ξεσηκώνονται γιατί οι γυναίκες προσβάλλονται βανάψω σε κάποια επίπεδα σε αυτή τη θρησκεία. Δεν είδαμε να μιλούν για εκείνες τις αθλειότητες με τις εικόνες παιδεραστίας που ενήλικες φυλάνε μικρά παιδιά, ντρέπουμε το πώς στον αέρα, στο στόμα. Δεν είδαμε να λένε κουβέντα για όλα αυτά που κουβαλούν και δημιουργούν ζητήματα. Δεν είδαν ούτε την ανασφάλεια του κόσμου, ούτε τα βίντεο τόσο σε Ελλάδα όσο και εξωτερικό που λένε 16χρονα παιδιά φοβόμαστε να βγούμε στη γειτονιά μας. Μιλάμε για Ελλάδα, έτσι. Μες που θέλετε λοιπόν, να καταλήξετε λοιπόν. Θέλω να καταλήξω, να σταματήσει η υποκρισία, να αγκαλιάσουμε το συνέλληνα της διπλανής πόρτας. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε άλλο Έλληνες δίπλα στους κάδους. Δεν αντέχουμε να βλέπουμε Έλληνες να τους κόβουν το νερό και το ρεύμα και στην πόλη μας. Και ευτυχώς υπάρχουν οι συνέλληνες που βοηθούν. Να σταματήσει η υποκρισία και κάτι ακόμη. Να αγκαλιάσουμε όλους τους ανθρώπους όλου του κόσμου, αλλά πρώτα
τους ανθρώπους που ζουν στη χώρα μας. Πρώτα οι Έλληνες, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα τα ελληνικά χέρια. Σας ευχαριστώ κύριε για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Πάμε εμείς σε μια μικρή διαφημιστική ανάσα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε να δούμε αγροτικό ρεπορτάζ, πάλι και σήμερα πλούσιο, και όλη την υπόλοιπη ατζέντα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Η επιχείρησή σου χρειάζεται POS. Έχεις όμως αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Η Τράπεζα Πειραιώς φέρνει το Mobile POS και όλες τις λύσεις POS, είτε μετακινήσεις συνεχώς, είτε διαθέτεις φυσικό κατάστημα, είτε έχεις ίσο. Απόκτησε σήμερα το POS που σου ταιριάζει, απλά και γρήγορα, με τιμολόγηση προσαρμοσμένη στα μέτρα σου. Η εποχή ζητάει καινούργιες λύσεις και τις φέρνουμε. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Επιτέλους, σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης για την επιχείρησή σας. Αξιοποιήστε τώρα σωστά το ΕΣΠΑ. Επιδότηση εξοπλισμού, τηριακών εγκαταστάσεων, εργασιακού κόστους, λειτουργικών εξόδων και πλήθος άλλων επιδοτήσεων. Για τη σοβαρή και ολοκληρωμένη ενημέρωσή σας, καλέστε τώρα. Τηλεόραση 1, Action ΑΕ. Με συνέπεια και αξιοπιστία, κοντά στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Citroën C4 Cactus. Το βραβευμένο design συναντά τους νέους βραβευμένους Euro 6 κινητήρες βενζίνης και diesel. Για καλύτερες εκδόσεις, χαμηλότερη κατανάλωση. Από 13.140 ευρώ με απόσυρση σας φτιάχνει τη μέρα. Citroën. Ξυλεμπορική Λαμίας. Εκεί που το ξύλο είναι η πρώτη ύλη, η ξυλεμπορική είναι η πρώτη επιλογή. Ξυλεμπορική Λαμίας. Ποιοτικά υλικά και σύγχρονες προτάσεις. Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων μελαμίνης MDF. Πάγκι, πατώματα laminate, ραμποτέ. Υλικά επιπλοποιίας, βιομηχανική ξυλία σε πολυσυχονδρική λιανική. Εισαγωγέας και διανομέας, Κρόνος Παν και Ακρίτα. Ξυλεμπορική Λαμίας σημαίνει πείρα, γνώση, επαγγελματισμός. Ξυλεμπορική Λαμίας. 4 χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμί, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμί. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Πάμε στο αγροτικό ρεπορτάζ και διαμαρτυρία στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία. Πραγματοποίησαν αγρότες από τον μπλόκο της Ανθύλης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το γεγονός ότι καθυστερεί η καταβολή των ενισχύσεων. Όπως τονίζουν, χρειάζονται τα χρήματα για να μπουν στη νέα καλλιεργητική περίοδο. Ενώ επίσης τονίζουν ότι είναι μεγάλο σφάλμα να ζητηθεί πίσω το πακέτο Χατζηγάκη. Σε συντονισμένες καταλήψεις στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάθε νομό προχώρησαν οι αγρότες δηλώνοντας ότι ο αγώνας δεν έχει σταματήσει. Τα γραφεία του οργανισμού και στη Λαμία βρέθηκαν υποκλειό αγροτών, οι οποίοι δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους με διαφορετικές μορφές από αυτές των μπλόκων. Ήδη πάντως, όπως έχουν ανακοινώσει, ετοιμάζουν κάθοδο και στην Αθήνα την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου. Να καταργηθούν άμεσα οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις των αγροτών. Ξεκινάει η καλλιεργητική περίοδος και εμείς δεν έχουμε ούτε φράγκο στην τσέπη να βάλουμε πετρέλαιο στα μηχανήματα να ξεκινήσουμε. Να πάρουμε εφόδια. Να μην κρατηθούν από τις τράπεζες ή το κράτος, από τις ενισχύσεις, φόροι και τα δάνεια που οφείλει ο εκάστοτε αγρότης. Πρέπει άμεσα να καταργηθούν οι ενισχύσεις και αυτή τη στιγμή κάνουμε κατάληψη στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
διαμαρτυρόμενοι για τα αιτήματα αυτά. Τη μέρα του Κιλελέρ είχαμε τα 68 μπλόκα και σήμερα η κινητοποίηση είναι πανελλαδική, γίνεται σε όλους τους νομούς της Ελλάδας. Είχαμε πει ότι συνεχίζει το αγώνας μας με άλλες μορφές. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Υπάρχει ένα πολύ οξυμένο πρόβλημα, η έλλειψη ρευστότητας. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, μπορώ να πω η πλειοψηφία, αδυνατεί να ξεκινήσει καλλιέργεια την ίδια στιγμή που το κράτος, η κυβέρνηση οφείλει προηγούμενες οφειλές συνδεδεμένων, επιστροφές, ΦΠΑ κτλ. Και εμείς απαιτούμε άμεσα να δοθούν τα χρήματα αυτά στους παραγωγούς για να μπορέσουν να ξεκινήσουν καλλιέργεια. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Και επίσης απαιτούμε όχι να μας τα δώσουν από τη μία τσέπη και να μας τα πάρουν από την άλλη, να μην γίνει καμία κατάσχεση για οποιαδήποτε οφειλή. Ο καθένας από εμάς ξέρει τι του περισσεύει και πότε μπορεί να το δώσει. Και αυτό που επίσης διεκδικούμε είναι ότι να μην αγγίξουν κανέναν για αυτό που λένε τώρα για το πακέτο Χατζικάη κτλ. Αυτά τα χρήματα τα δικαιούμασταν. Έγιναν σκληροί αγώνες εκείνη την περίοδο γιατί υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. Δεν ήταν πακέτο Χατζικάκη, ήταν μια αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα που είχαν οι παραγωγοί εκείνη τη χρονιά. Αποφασίσαμε από κοινού σε όλη την Ελλάδα να κλείσουμε τα υποκαταστήματα του ΠΚΠ, διεκδικώντας τα χρήματα που μας οφείλουν από τις ενισχύσεις, από διάφορα προγράμματα, τις εξουσιατικές για την κτηνοτροφία, γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο από θέμα ρευστότητας στην αγορά, ειδικά δεν μπορούμε να μπούμε να καλλιεργήσουμε πλέον. Συνεχίζουμε όπως είχαμε συνεπείς αυτό που είπαμε και από τα μπλόκα. Θα είμαστε εδώ πάντα. Παραμένουμε στο αγροτικό ρεπορτάζ. Αύριο στην Κοζάνη, συνάντηση του Πανελλαδικού Συντονιστικού των Αγροτών. Κοντά μας είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου, ο κύριος Βασίλης Μελάκος. Καλησπέρα, κύριε Μελάκο. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Για πείτε μου λίγο, μετά τα μπλόκα, νέα σύσκεψη, για ποιο λόγο? Για το μέλι γενέστε, τι κάνουμε τώρα? Είναι κρίσιμα τα πράγματα. Βλέπετε, κάθε μέρα η κυβέρνηση δεν έχει κρατήσει κανένα χρονοδιάγραμμα. Ο κόσμος έχει έρθει σε διέξοδο, καλλιέργειες είναι σε εξέλιξη. Αυτοί αντί να μας δώσουν, ζητάνε να μας πάρουν και χρήματα. Οπότε αύριο γίνεται ένα συμβούλιο του Πανελλαδικού στην Κοζάνη να αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει. Να ρωτήσω αν όλες αυτές οι κινητοποίησεις, δεν θα πω ότι πήγανε στράφη, κύριε Μελάκο, αλλά υποτίθεται ότι βγήκαν κάποια θετικά συμπεράσματα. Η κυβέρνηση δεν έχει πράξει το παραμικρό? Δεν βγήκε κανένα θετικό συμπέρασμα. Κανένα. Κανένα θετικό. Ίσα μας πήραν αντί να μας δώσουν, μας πήραν. Αυτό πιστεύω εγώ. Και δεν προβλέπω καλά πράγματα για τον αγροτικό τομέα. Υποτίθεται ότι έπρεπε να έχετε πάρει ενισχύσεις αυτή τη στιγμή για να μπείτε στη νέα περίοδο, κύριε Μελάκο. Από τέλος Φεβρουαρίου ήταν το χρονοδιάγραμμα του Υπουργού, αλλά δυστυχώς ψέματα. Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα, θα μου πείτε να μην προκαθορίζουμε τι θα γίνει αύριο στην Κοζάνη και είναι λογικό, αλλά υπάρχει έτσι μια επικοινωνία με τους συναδέλφους σας και από άλλους νομούς, κύριε Μελάκο, για το πώς προσανατολίζεστε, γιατί σε λίγο διάστημα θα έρθει το φορολογικό και ασφαλιστικό προς ψήφιση. Αυτό δηλαδή που ματώνατε τόσο καιρό και ήσασταν 40 ημέρες στον δρόμο. Έχουμε αποφασίσει να ψήσουμε αρνί μαζί με τους βουλευτές, γιατί δεν είναι βουλευτές, βουλευτές είναι για μένα. Θα ψήσουμε μαζί τα αρνί, γιατί αν θέλετε και μια πληροφορία. Ναι. Μεγάλη Τετάρτη με Μεγάλη Πέμπτη θα ψηφιστεί το αγροτικό. Οπότε θα το ψήσουμε παρέα τα αρνί, είναι σίγουρο αυτό. Είμαστε απόλυτοι. Μάλιστα. Τώρα βέβαια οφείλω να πω, γιατί πρέπει να κάνω και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, επειδή δεν υπάρχει κάποιος βουλευτής, και σε επικοινωνίες που έχουμε μαζί τους και για άλλα θέματα, αλλά κυριότερα για αυτά, ξέρετε τι λένε, κύριε Μελάκο, και σας το μεταφέρω, ότι δεν το βλέπουν τώρα, δεν βλέπουν την πλήρη εικόνα τώρα οι αγρότες, θα τη δούνε μετά. Εμείς περνάμε αυτά τα μέτρα για το καλό και των αγροτών και της ελληνικής κοινωνίας, για να μπει και η φάση της μεταρρύθμισης που ζητάνε και οι εταίροι, κύριε Μελάκο. Τώρα, αυτό λένε. Τώρα μας κοροϊδεύουν, έτσι. Τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Τι μετά, πληρώσουμε 26% φορολογία και το δούμε μετά το καλό μας? Εδώ έχουμε βυθιστεί όλοι. Τι να δούμε μετά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ σας λέω, σας μεταφέρω και ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι ανοιχτή η διαδικασία, το πάνελ. Το έχουμε ζητήσει πολλές φορές από βουλευτές. Και να απαντήσουν, κύριε Μελάκο. Και εγώ προσωπικά και σας έχω ενημερώσει, έχω στείλει μια επιστολή προς τον κύριο Περιφερειάρχη για μια συνάντηση με τους βουλευτές, αλλά απαξιούν. Όλους, από όλα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, μιλάμε για αυτή ότι δέτσι. Από όλους, ναι. Αλλά δυστυχώς έχουν ανελειμμένες υποχρεώσεις πολλές.
Τώρα το τι μελιγενέστε θα το δείξει. Μέσα στη εβδομάδα πιστεύω θα έχουμε κάποιες εξελίξεις. Άρα για να κλείσουμε, αύριο στην Κοζάνη και πιθανότατα μου λέτε ότι θα ψήσετε τον Οβελία Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη λίγο νωρίτερα. Θα τον ψήσουμε στον δρόμο, θα τον ψήσουμε στη Βουλή μαζί με τους βουλευτές, θα δούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κύριε Μελάκο. Να είστε εγώ καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στον αγώνα, όποιον και αν επιλέξετε. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Πάμε τώρα εμείς σε παραλαβή ενός νέου μηχανήματος καθαρισμού, κυριότερα για τους στενούς δρόμους αλλά και για τους ποδηλατόδρομους, που πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμος Λαμίας και ορμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο κύριος Κορέτζελος. Ένα ακόμη όπλο στον τομέα της καθαριότητας προσθέθηκε στον Δήμο Λαμιαίων. Η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην αγορά ενός οχήματος το οποίο είναι σχεδιασμένο για να καθαρίζει με λεπτομέρεια στενούς δρόμους αλλά και ποδηλατόδρομους. Η κατασκευή του είναι τέτοια ώστε να μπορεί να χωράει στα πιο στενά δρομάκια της Λαμίας αλλά και στους ποδηλατόδρομους, ενώ μπροστά διαθέτει δύο σκούπες με τις οποίες καθαρίζει τις άκρες των δρόμων κοντά στα πεζοδρόμια. Η παρουσίαση του οχήματος, το οποίο στήχησε 48.000 ευρώ, έγινε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Δημήτρη Κορέτζελο μαζί με μια μικρή επίδειξη των δυνατοτήτων του. Αυτό είναι ένα νέο τύπο άρθρο. Προμηθευτήκαμε για τα στενά και τους ποδηλατόδρομους, γιατί η πόλη μας έχει κάποια προβλήματα και θα πρέπει να καθαρίζονται όλοι οι δρόμοι της πόλης μας. Το μεγάλο άρθρο παίρνει εκεί που μπορεί και καθαρίζει, πηγαίνει εκεί που μπορεί και καθαρίζει στους μεγάλους δρόμους. Και τα στενά της Λαμίας και τους ποδηλατόδρομους, όπως είδατε και εσείς, θα στέλνουμε το χειριστή με τη μικρή τη σκούπα. Αν είμαστε ικανοποιημένοι, θα παραγγείλουμε άλλη μία για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της πόλης μας. Συνολικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχετε κάποιο θέμα? Γιατί είδαμε τον Δήμαρχο Αμφίκλειας να μαζεύει σκουπίδια. Έχετε θέμα για προσωπικό, κύριο Κορέτζελε? Τι γίνεται? Το προσωπικό του Δήμου Λαμίας στην καθαριότητα μπορεί να είναι λίγο. Έχουμε 16 μόνιμους και 30 συμβασιούχους. Οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων στην καθαριότητα έχουν παραταθεί μέχρι 31/12 του 2016 με εντολή της κυβέρνησης. Έχουν ανανεωθεί συμβάσεις, έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση από τον Δήμαρχο και μέχρι τέλος του έτους, με αυτό το λίγο το προσωπικό, θα καθαρίζουμε την πόλη μας τόσο στην αποκομιδή όσο και στον οδοκάθαρση. Πάμε στον χώρο του πολιτισμού και σε μια μεγάλη συναυλία που πρόσφερε μοναδικές στιγμές. Πραγματοποίησε το Μουσικό Σχολείο της Λαμίας και η Κεντρική Βιβλιοθήκη με την παρουσία του μεγάλου καλλιτέχνη, του Βασίλη Παπακοσταντίνου, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, ερμηνεύοντας γνωστούς ποιητές. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου βεβαίως άφησε και πολιτικά μηνύματα, συνολικότερα με τα τραγούδια του αλλά και την ομιλία του, ενώ καταχειροκροτήθηκε τόσο ο ίδιος όσο και το Μουσικό Σχολείο που διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Ποιος στη ζωή μας, ποιος τη κυνηγά. Μια μοναδική βραδιά περίμενε όσους βρέθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο και είδαν από κοντά τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να δίνει ρεσιτάλ τραγουδώντας αγαπημένους ποιητές. Το Μουσικό Σχολείο Λαμίας και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας τίμησαν τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τους ποιητές που τραγούδησε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Η χοροδία, το ροκ σύνολο του Μουσικού Σχολείου και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγούδησαν μελοποιημένα έργα Ελλήνων ποιητών αλλά και στιχουργών. Yeah.
Είστε πραγματικά εξαιρετική τιμή για μένα και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ ανάμεσά σας να χαιρετήσω και να παρακολουθήσω την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το Μουσικό Σχολείο και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης μας, που τιμούν το Βασίλη Παπακοσταντίνου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της ποίησης. Είναι γεγονός επίσης πως ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έχει στιγματίσει ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής δισκογραφίας, της ευρύτερης κοινωνίας και ειδικότερα των νέων με τους ποιητές που τραγούδησε. Ας είναι καλά. Το Μουσικό Σχολείο της Λαμίας, ο διευθυντής, οι μαθητές, οι καθηγητές και ας είναι καλά και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Λαμίας επίσης και ας είναι καλά και ο φίλος μου ο Νίκος ο Παπαγεωργίου που σκέφτηκε να κάνουμε τούτη εδώ τη βραδιά και τούτη εδώ τη συνάντηση. Τώρα ήθελα να σας πω ότι δεν έχω συνηθίσει έτσι να μου κάνουν τιμητικές βραδιές. Άλλωστε έχω πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μου. Απλά διαπιστώνω ότι είναι πολύ συγκινητικό για μένα τόσο νέα παιδιά, τόσα αγγελούδια να ασχολούνται και να τραγουδούν τα τραγούδια που έχω τραγουδήσει κι εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με την συνέχεια του προγράμματός μας. Ακολουθούν τα νέα για τον καιρό και ξένη σειρά. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ. Ο καιρός είναι μια προσφορά της Ελαιουργικής Κεντρικής Ελλάδος. Βροχοπτώσεις θα έχουμε για αύριο Πέμπτη σε όλη τη Στερεά Ελλάδα, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 18 βαθμούς Κελσίου. Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στο Καρπενήσι θα κυμανθεί από 4 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στη Λαμία από 8 έως 18, στην Άμφισσα από 9 έως 17, στη Λιβαδιά από 9 έως 17 και στη Χαλκίδα από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτός είναι ο καιρός για αύριο Πέμπτη σε 14 μεγάλες πόλεις της Στερεάς Ελλάδας. Ο καιρός είναι μια προσφορά της Ελαιουργικής Κεντρικής Ελλάδος.